χρόνια το 2015 θα μας δώσει σήμερα την αφορμή να κουβεντιάσουμε για την επιλόχιο κατάθλιψη και να ενημερώσουμε τις μέλουσες μητέρες. Και όχι μόνο για την επιλόχιο κατάθλιψη, διότι υπάρχουν διάφορες ψυχοσικές διαταραχές που μπορούν να επέλθουν αμέσως μετά τη γέννα και να οδηγήσουν και σε ακραίες καταστάσεις, όπως αυτή που θα πάρουμε ως παράδειγμα σήμερα. Είναι κοντά μας η Ελένη Κοτέ που έχει κάνει το ρεπορτάζ. Ο κύριος Δημήτρης Κακόγιανος είναι ο δικηγόρος μιας 38χρονης μητέρας, η οποία με το που γύρισε από το μαιευτήριο στο σπίτι με το νεογέννητο μωράκι της, το πέταξε από τον 5ο όροφο της πολυκατοικίας που διέμεναν. Και η Μάγδα Δασκαλάκη που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε εάν μία γυναίκα δεν έχει καμία διαταραχή, μπορεί να την αποκτήσει αυτομάτως με τη γέννα. Να την εκδηλώσει. Να την εκδηλώσει. Και πώς αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και κυρίως εμείς που είμαστε γύρω σε αυτή τη γυναίκα, να το καταλάβουμε και να την προστατεύσουμε. Λοιπόν, Ελένη Κοτέ. Να θυμίσουμε λίγο την υπόθεση αυτή, η Τατιάνα, με αφορμή το δικαστήριο που ξεκίνησε σήμερα, το δικαστήριο για την 38χρονη μητέρα που πέταξε από το 5ο όροφο το μόλις 5 μηνών μωράκι της. Πήρε διακοπή φυσικά βέβαια το δικαστήριο σήμερα. Η μητέρα, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτά που είχε ισχυριστεί εξ αρχής, μπέρδεψαν τους αστυνομικούς, δεν γνώριζαν τι είχε γίνει ακριβώς σε αυτό το διαμέρισμα στα Πατήσια. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι στις 28 Ιουλίου του 2015 η 35χρονη μητέρα μόλις είχε βγει από το μαιευτήριο με το 5 ημερών μωράκι, το νεογέννητο. Όλα πήγαιναν καλά. Έδειχναν όλα φυσιολογικά. Μάλιστα, ο σύζυγος είχε πάει να πάρει και ένα παρκοκρέβατο να το βάλει δίπλα στο κρεβάτι που συνηθίζουν οι νέοι γονείς, γιατί έχουν και το άγχος του μωρού, για να παρακολουθούν πιο στενά το νεογέννητο. Έτσι όμως, όπως εξελίχθηκαν στη συνέχεια τα πράγματα, τίποτα δεν έδειχνε ότι αυτή η γυναίκα θα μπορούσε να κάνει αυτό το κακό. Ξυπνάει τη νύχτα. Λαγοκοιμόταν όπως η ίδια φέρεται να έχει ισχυριστεί. Ξυπνάει για να αλλάξει το μωρό γύρω στις 12 η ώρα το βράδυ. Αλλάζει το μωρό, το αφήνει στην κούνια, φεύγει για 5-10 λεπτά και ξαφνικά ανοίγει την πόρτα του δωματίου, το παιδικό δωμάτιο, και το μωρό έλειπε, ισχυρίστηκε εκείνη. Ξύπνησε και τον άντρα της, ψάχνανε το μωρό, δεν το βρίσκαν πουθενά. Εν συνεχεία αποκαλύφθηκε ότι το μωρό το είχε πετάξει στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν. Και μάλιστα όταν έφτασε η αστυνομία, το μωρό εντοπίστηκε μέσα σε μια λίμνη αίματος με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Δεν υπήρχε περίπτωση να επιζήσει από μια πτώση 15 μέτρων. Γιατί ουσιαστικά ήταν 15 μέτρα. Τι ισχυρίστηκε η μητέρα στο δικαστήριο και σε λίγο, ή μάλλον όχι, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έγιναν στο δικαστήριο. Οι ισχυρισμοί αυτοί έγιναν στον εισαγγελέα όταν αναλογίζει. Στον ανακριτικό στάδιο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχε δηλώσει τότε και θα μιλήσουμε με τον κύριο Κακόγιανο αμέσως μετά. Ήταν ξημερώματα 28 Ιουλίου του 2015. Ένα νεαρό ζευγάρι μόλις είχε αποκτήσει το πρώτο του παιδί. Το 5 ημερών νεογέννητο κοιμάται μέσα στην κούνια του. Λίγα λεπτά μετά τις 2:30, το μωρό βρίσκεται νεκρό, στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας όπου κατοικεί η οικογένεια στα Πατήσια, μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η μητέρα αρχικά ισχυρίζεται ότι ξύπνησε ξαφνικά και είδε την μπαλκονόπορτα ανοιχτή και το μωρό να λείπει από την κούνια. Ο σύζυγος ισχυρίζεται πως τον ξύπνησε έντρομη η γυναίκα του. Λίγο αργότερα, το άψυχο κορμάκι του νεογέννητου αγοριού βρίσκεται στον ακάλυπτο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ, που έσπευσαν όταν τους ειδοποίησε ο πατέρας, διαπίστωσαν το θάνατο του νεογέννητου. Ακολούθησαν ανακρίσεις και η προσοχή των αρχών στράφηκε στη μητέρα, καθώς οι καταθέσεις της ήταν αντιφατικές.
Η τότε 35χρονη μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι το 2013 και το 2014 δούλευε σε ένα κέντρο ξένων γλωσσών στη Γραμματεία και έκανε και μάθημα αγγλικών στα παιδιά. Από εκεί σταμάτησε να δουλεύει στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της για να κάτσει σπίτι και να μην ταλαιπωρείται. Η εγκυμοσύνη της ήταν μια χαρά, χωρίς προβλήματα. Την Παρασκευή 24 Σεπτέμβρη του 2015, περίπου στις 8.30 το βράδυ, γέννησε ένα αγοράκι. Ο τοκετός ήταν δύσκολος, με αρκετούς πόνους, όπως και κάθε τοκετός, αλλά είχε τη βοήθεια των δικών της ανθρώπων και συγκεκριμένα του συζύγου της, της μητέρας και των αδερφών της. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συγκινούταν εύκολα, δηλαδή όταν έβλεπε μια διαφήμιση με παιδικά παιχνίδια ή άλλα παιδάκια, συγκινούταν και μπορεί να έκλαιγε λίγο. Είχε κάποια παραπάνω νεύρα, αλλά όπως έχουν όλες οι γυναίκες στην εγκυμοσύνη τους. Ο γιατρός που την παρακολουθούσε της έδωσε κάποια αγωγή να ακολουθήσει. Όταν βγήκε από την κλινική, γεγονός που η ίδια πίστευε ότι συμβαίνει σε όλες τις γυναίκες, της έγραψε να πάρει σίδηρο, ασβέστιο και κάποια άλλα φάρμακα και της είπε να τα παίρνει προληπτικά και ότι θα τη βοηθήσουν. Οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών επέμειναν πολύ στη μητέρα. Η 35χρονη τότε γυναίκα φέρεται να ομολόγησε μέσα σε παραλήρημα πως εκείνη είχε πετάξει το μωρό της στον ακάλυπτο. Μετά τη γέννα έκατσε μερικές μέρες στην κλινική. Μετά γύρισε με τον σύζυγό της, τη μητέρα της και το παιδί στο σπίτι. Όταν μπήκαν στο σπίτι, η μητέρα της πήγε στο καθιστικό, που ήδη θύλαζε το μωρό. Μετά από λίγο, ο άντρας της έφυγε για να πάρει ένα παρκοκρέβατο για το μωρό, ώστε αυτές τις πρώτες μέρες να κοιμάται δίπλα του στην κρεβατοκάμαρα για να τον προσέχουν. Όταν τελείωσε με το θυλασμό, έβαλε το αγοράκι για ύπνο στην κούνια του. Ύστερα από λίγη ώρα, ο άντρας της επέστρεψε. Ο μπέμπης κοιμόταν δίπλα τους, σαν πουλάκι. Μετά από λίγο, ο σύζυγός της αποκοιμήθηκε, αλλά η ίδια λαγοκοιμόταν, επειδή ήξερε ότι το μωρό θα ξυπνούσε σε λίγο να τον ταΐσει, αλλά και επειδή στις 12 θα έπρεπε να πάρει ένα χάπι που της είχε δώσει ο γιατρός. Ο ψυχολόγος που κλήθηκε να αξιολογήσει την κατάστασή της διαπίστωσε πως η γυναίκα έπασχε από σοβαρή επιλόχιο ψύχωση. Θυμάται ότι ξάπλωσαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Πέρασε κάποια ώρα που δεν μπορεί να υπολογίσει πόσοι ήταν και είδε το μωρό να κάνει ένα μορφασμό και να πάει να κλάψει. Κατάλαβε ότι είχε λερωθεί και σηκώθηκε να τον αλλάξει στο διπλανό δωμάτιο. Ο άντρας της συνέχισε να κοιμάται. Αφού άλλαξε το μωρό, το έβαλε στην κούνια και πήγε στο μπάνιο. Υπολογίζει ότι έκανε γύρω στα 5 με 10 λεπτά. Όταν επέστρεψε, το παιδί έλειπε από την κούνια και το φως ήταν κλειστό όπως το είχε αφήσει. Άναψε το φως και είδε την μπαλκονόπορτα του δωματίου του παιδιού ανοιχτή και την κουρτίνα να κουνιέται από τον αέρα. Τα έχασε. Κοίταξε λίγο τριγύρω μέσα στο δωμάτιο, αλλά δεν είδε το μωρό πουθενά. Τρόμαξε και πήγε στον άντρα της για να τον ξυπνήσει. Του είπε: «Σήκω, το παιδί δεν είναι στην κούνια του». Εκείνος σηκώθηκε απευθείας, πήγε στο δωμάτιο του παιδιού και άρχισε να ψάχνει. Βγήκε στο μπαλκόνι να δει τι γίνεται. Στο μπαλκόνι κοίταξε πρώτα προς τα κάτω, που είναι το πάρκινγκ της πολυκατοικίας, και κάτι φώναξε, αλλά δεν είδε κάτι, γιατί ήταν πολύ σκοτεινά. Η 35χρονη πανικοβλήθηκε και του είπε να φωνάξει γρήγορα την αστυνομία, όπως και έκανε. Ύστερα από λίγη ώρα, ανέβηκε στο σπίτι ένας αστυνομικός, τη ζήτησε να ντυθεί και κατέβηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας. Εκεί είδε τη μητέρα της να κλαίει. Κάθισαν για λίγο κάτω και μετά ανέβηκαν μαζί με τους αστυνομικούς στο σπίτι και το έψαξαν. Μετά από αυτό, δεν θυμάται τίποτα. Ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον της μητέρας ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Ωστόσο, δεν διέταξε την προφυλάκησή της, δείχνοντας επιοίκεια λόγω της ψυχολογικής κατάστασής της. Τόσο ο σύζυγος όσο και η μητέρα της δεν έπαψαν στιγμή να βρίσκονται στο πλευρό της και να τη στηρίζουν. Σήμερα η 38χρονη γυναίκα βρέθηκε ενώπιον των δικαστών που θα αποφασίσουν για την τύχη της. Κακό, Γιάννε, όλα αυτά που έλεγε η μητέρα τότε, τα πίστευε, είχε επίγνωση των όσων έλεγε, του τι είχε συμβεί με το μωρό. Λοιπόν, εκ προημίου θέλω να πω κάτι, ναι. Να εισάγω στη συζήτηση κάτι. Ναι. Παίρνω ερέθισμα από την εκπομπή σας, κυρία Στεφανίδου, και θέλω έτσι πανελλήνια να γίνει γνωστό ότι όταν πρόκειται για μια μητέρα και βρίσκεται στο στάδιο του τοκετού και στο μεταγενέστερο, στιγμιαία, στάδιο, θα πρέπει όλο το οικείο περιβάλλον να δείχνει μια ετοιμότητα και επαγρύπνηση γύρω από τα συμπτώματα της γυναίκας που έχει γεννήσει. Της λεχόνας. Συμφωνώ της απόλυτα με αυτό. Ναι, αυτό είναι καθοριστική σημασία. Συμφωνώ. Αντικείμενο λοιπόν αυτής της κουβέντας, για να έχει έτσι και κάποιο διαπαιδαγωγικό χαρακτήρα, είναι αυτό.
ότι θα πρέπει το οικείο περιβάλλον της κάθε μητέρας να είναι, να επαγρυπνεί και να είναι σε ετοιμότητα. Mm-hmm. Και να βλέπει τις αντιδράσεις, τα στοιχεία της ειδικότερης συμπεριφοράς της νέας μητέρας. Και απέναντι στο μωρό και απέναντι στους οικείους. Γενικότερα, στο πλαίσιο, το γενικότερο. Και σε σχέση με τον εαυτό της επίσης. Με τον εαυτό της, ναι, παίρνω τη γέφυρα, κάνω γέφυρα σε αυτό που, ναι, είπε η συνομιλήτρια. Με τον εαυτό της αντιμετωπίζει πράγματι η μητέρα που έχει γεννήσει τα παιδιά, το παιδί. Αντιμετωπίζει ένα θέμα με τον εαυτό της, ναι, και με το παιδί της. Ναι. Υπάρχουν τρία στάδια, θα μπω στα χωράφια των ψυχιάτρων και των ψυχολόγων. Ναι. Αλλά είναι διαδραστικό και διεπιστημονικό το αντικείμενο και γι' αυτό μεθοδευμένα θέλω να το παρουσιάσω στο δικαστήριο, ναι, και να έχω ένα πυρήνα και ένα γενικότερο κορμό τον ισχυρισμό μου πάνω σε ειδικές επιστήμες. Ναι. Λοιπόν, θεωρώ και εκτιμώ ότι η μητέρα όταν γεννήσει το παιδί μπορεί δυνητικά να περάσει τρία στάδια. Το ελαφρό στάδιο είναι η μελαγχολία, ναι, η απλή μελαγχολία, η επιλόχια μελαγχολία. Μετά είναι η επιλόχιος κατάθλιψη και μετά έχουμε τη βαρύτερη μορφή, την επιλόχιο ψύχωση, που είχε η εντολέας μου. Ακριβώς έτσι. Τι γίνεται εκεί τώρα, για να το εστιάσω περισσότερο και να το αποσαφηνίσω. Στην επιλόχιο ψύχωση έχουμε ένα περίεργο θέμα. Εκεί λοιπόν έχουμε μεταβολή, εθνίδια, απότομη αλλαγή του επίπεδου των ορμονών. Βεβαίως. Και έχουμε και διαταραχές ύπνου. Που ήδη υπάρχουν. Που υπάρχουν και πλέον κλιμακώνονται. Παρουσιάζει λοιπόν αυτά τα συμπτώματα, τα οποία πράγματι πρέπει να υποπέσουν στην αντίληψη των ανθρώπων του υποστηρικτικού συστήματος της μητέρας. Αυτό λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση δεν έγινε αντιληπτό. Θα καταστήσω σαφές ότι όταν πήγαν το μωρό στη μητέρα, στην εντολέα μου, να το πάρει στην αγκαλιά της, έδειξε μια αποστροφή και έδειξε μια απάθεια. Αυτό ήταν καθοριστική σημασία. Στο μευτήριο. Ναι, βεβαίως, στο μευτήριο. Ακούστε το αυτό όμως, είναι αυτό σημαντικό, είναι γιατί σημασία. Η κοπέλα αυτή δεν είχε ψυχολογικά προβλήματα πριν. Δεν είχε... Ψυχωσικό σοκ, έπαθε επεισόδιο σοκ, ψυχωσικό. Θα εξηγήσω τι ακριβώς είναι πολύ και θα το πούμε. Το λέτε, ναι. Ακούστε, καταγράψτε το. Τις πάνε στο μευτήριο. Και θέλουμε το μωρό, να περάσουμε και κάτι το άλλο. Το οποίο το περίμενε πώς και πώς να έρθει το μωρό της, έτσι, και της το δίνει η ΜΕΑ να κρατήσει το μωρό, να το πάρει αγκαλιά. Που κάνουμε σαν τρελές για αυτή την ώρα, είναι η ώρα, η κορυφαία στιγμή της ζωής μας, να κρατήσουμε το παιδί μας. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα πρώτο σύμπτωμα που δεν το είδαν καθαρά γύρω της. Έδειξε μια απάθεια και μια αποστροφή. Άρνηση. Μια γενικότερη συμπεριφορά αρνητική. Δεν ήθελε το μωρό εκείνη την αυτό. Ώρα. Η ευαισθησία της μητέρας, ναι, να πάρει το μωρό. Το ένστικτο. Το ένστικτο, το μητρικό. Το οποίο πάει... Αυτό έπρεπε να είναι διάχυτο σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Να έχει δεν το επέδειξε. Να έχει δεν συνοδεύτηκε από κάτι άλλο για να επεξηγηθεί. Μάλιστα, είναι καθοριστικής σημασίας και χρήσιμο και κρίσιμο στην κουβέντα, ναι, μας ότι ο σύζυγος κατά την έξοδό του στο οικείο περιβάλλον αυτό το σχολίασε αρνητικά. Επικριτικά για τη σύζυγό. Ακριβώς, πολύ σωστά. Και σημειώνω επίσης και κάτι, κάνω μια παρένθεση. Το ζευγάρι, διέπειτο από μια αξία για την οικογένεια, μια αγάπη, ήταν σφιχτά δεμένο στις ακατάλληλες, ας πούμε, δυνατότητες ενός γάμου και αξίες και παρακολουθούσαν σεμινάρια εν ώψη της επελεύσεως του τέχνου. Παρακολουθούσαν σεμινάρια. Σημειώνω επίσης ότι ο σύζυγος συμμετείχε στο χειρουργείο, είχε άδεια παραμονής στο χειρουργείο κατά τη διαδικασία του τοκετού. Φανταστείτε και κάτι άλλο συμπληρωματικό, για να δώσω τον τόνο. Πόσο το ήθελε ο άνθρωπος, να δώσω δηλαδή, τον τόνο, ναι. Να δώσω τον τόνο το συμπληρωματικό, ότι ενώ ο μευτήρας υπέδειξε στην εντολέα μου, ναι, να υποβληθεί σε κεσαρική τομή, εκείνη επεδίωξε τον φυσιολογικό τοκετό, γιατί ήθελε πράγματι να γευθεί και την τελευταία πτυχή, έστω και την επώδυνη της μητρότητας. Φανταστείτε εδώ το κορυφαίο. Έχει δείξει μια συμπεριφορά προγενέστερη μέχρι το στάδιο του τοκετού υποδειγματικής μητέρας. Μέλουσας μητέρας, ναι, υποδειγματικής. Ναι. Και έρχεται το ζήτημα και τα ανατρέπει όλα. Το ψυχωσικό επεισόδιο, το σοκ. Ξέρετε τι είναι αυτό. Αυτό. Όταν λοιπόν μεταβάλλονται οι ορμόνες,
έχουμε και πτώση των ιστρογόνων και της προγεστερόνης. Της προγεστερόνης, πολύ χαμηλά. Και πολύ χαμηλά. Επίσης, της δοπαμίνης, της επινεφρίνης και της σερωτονίνης, που είναι οι ορμόνες που μας διατηρούν σε ευεξία, σε εγρήγορση, σε χαρά. Όταν αυτές πέφτουν, που πέφτουν, όχι όταν, μετά τον γένα, μετά τον κετό, αυτές είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Και επομένως δεν υπάρχει καμία άμυνα του οργανισμού ώστε να βιώνεται αυτή η χαρά και σε αυτό το επίπεδο να υπάρχει μία προστασία, μία άμυνα. Καμία. Είναι όλα πάρα πολύ χαμηλά. Ναι, επέρχεται διαταραχή του οργανισμού, γενικότερη διαταραχή του οργανισμού. Εκεί λοιπόν, μάλιστα δογμάτισαν τρεις εμπειρογνώμονες, ένας πραγματογνώμονας που ορίστηκε από την ανακρίτρια του 7ου τακτικού ανακριτικού τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών. Αυτός λοιπόν ο πραγματογνώμονας, ο διοριστής ψυχίατρος, είπε ότι η μητέρα, όταν προσήλθαν οι αστυνομικοί για να εξηγήσει πώς συνέβη το γεγονός, πώς εξελίχθηκε το γεγονός, έλεγε κατά κόρον συνέχεια, η επωδός ήταν ότι κάποιος μπήκε μέσα τρίτος άγνωστος και πήρε το παιδί. Αυτό λοιπόν το ερμηνεύει ο ψυχίατρος, ότι είναι σύμπτωμα της νόσου. Δεν ήταν μια επιτιδευμένη δική της συμπεριφορά. Ναι. Δεν ήταν ένα ψέμα για να καλύψει την πράξη της. Ναι. Ότι αυτό μέσα στην ψύχωσή της, το παραλήρημά της... Αυτό που πίστευε, αυτό βίωνε κιόλας. Και αυτό που θέλω να περάσουμε στον κόσμο είναι ότι δεν πρόκειται για μια γυναίκα η οποία είναι σχιζοφρενής. Σε καμία περίπτωση όχι. Δηλαδή πολλές φορές λέμε, εντάξει, γυναίκα... Ψυχασθενής ήταν, είχε κάποια βαριά ψυχασθένεια, πέταξε το μωρό. Όχι. Μπορεί να συμβεί στην κάθε γυναίκα που μας παρακολουθεί με να πάθει επιλόχιο κατάθλιψη. Με επιθυμία τεκνοποίησης. Με επιθυμία τεκνοποίησης. Το μωρό πολύ, να πάθει κατάθλιψη, να πάθει ψύχωση και να βλάψει το μωρό. Γι' αυτό, πολύ προσοχή στα σημάδια παρακαλώ, αλλά και μία άλλη παράκληση. Θέλουν μεγάλη αγάπη και φροντίδα οι λεχόνες. Πολύ, δεν ενδιαφέρονται. Όταν γυρνάνε στο σπίτι, ναι, ενδιαφέρονται όλοι για το μωρό. Ο σύζυγος ειδικά πρέπει να γίνει πολύ τρυφερός, πολύ να τη φροντίσει, να της δείξει ότι την αγαπάει. Όχι ψυχρότητα, όχι επίκριση. Όχι επίκριση στη λεχόνα, διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δραματικά αποτελέσματα. Πραγματικά. Και ιδιαίτερα όταν κάποιο άτομο έχει ευαίσθητες δομές και είναι και ευάλωτο. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Ακόμα περισσότερο. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θέλω λοιπόν να πω ότι σε τέτοιες παρόμοιες περιπτώσεις θα πρέπει να επισημάνω εμφατικά ότι υπάρχουν ιατρικοί και νομικοί κίνδυνοι. Γιατί φανταστείτε, όλο αυτό το πλαίσιο που σας περιγράφω, που πράγματι το υποδέχεστε με κατανόηση, όμως το κατηγορητήριο είναι κατηγορητήριο. Είναι. Η εντολέας μου πράγματι κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, που το πλαίσιο ποινής είναι ισόβια κάθεξη. Αντιλαμβάνεστε. Ναι. Νομικά λοιπόν, στο δικαστήριο θα υποστηρίξω ότι πρέπει στην περίπτωσή της να εφαρμοστεί το άρθρο 34 του ποινικού κώδικος. Να μην καταλογιστεί η πράξη. Ο νόμος έχει προβλέψει ωστόσο τις διαταραχές της λοχίας. Ο νομοθέτης έχει προβλέψει. Έχει προβλέψει τις διαταραχές. Γενικότερο. Το νομικό πλαίσιο είναι γενικότερο. Ναι. Διατάραξη πνευματικών λειτουργιών ή διατάραξη της συνείδησης που πράγματι να αίρει τον καταλογισμό. Μάλιστα. Μάλιστα. Είσαστε εξαιρετικός, θέλω να σας πω. Πιάσετε, υπερκαλύψατε και την ψυχολόγο μας. Πραγματικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ήταν ένα μάθημα αυτό που πήραμε όλοι. Και ενδεχομένως να πρέπει να ανοίξουμε αυτό τον φάκελο αυτού του θέματος. Έχει ευρύ φάσμα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και να μην σώνει και καλά. Όπως σήμερα το Αγίου Βαλεντίνου πρέπει να είμαστε όλοι ερωτευμένοι. Τα Χριστούγεννα να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Πρέπει να αφήνουμε τη μαμά να ζει τα συναισθήματά της και όχι σώνει και καλά να της φοράμε ένα χαμόγελο ότι είναι μητέρα. Έχει μεγάλες δυσκολίες. Ας την αφήσουμε υποστηρικτικά σιγά σιγά να μπει σε αυτό το καινούριο επίπεδο στη ζωή της. Και να σκύψουμε στη λεχόνα. Όταν παίρνουμε τηλέφωνο. Όχι μόνο στο μωρό και όχι μόνο στον εαυτό μας. Διότι πολλές φορές οι άντρες σκύβουν στον εαυτό τους γιατί είναι μια περίοδος δύσκολη που δεν μπορεί η γυναίκα τους να τους φροντίσει όσο θέλουν, που δεν μπορεί να είναι από πάνω από αυτούς γιατί είναι πάνω στο μωρό, που δεν μπορεί να είναι τόσο δοτική όσο ήταν ή τόσο σε όλα τα επίπεδα ικανοποιητική. Οπότε ασκύβουν οι άντρες στις γυναίκες τους και όλο το περιβάλλον να είναι υποστηρικτικοί. Να πω κάτι. Ναι. Σαν επιστέγασμα της κουβέντας. Ναι.
οι ανθρώπινες σχέσεις σε όλα τα επίπεδα πρέπει να είναι ουσιαστικές. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικός. Μας αρέσει. Βλέπετε. Δικηγόρος, χειροκρότημα από το κοινό. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναπάρει. Στο πρόσφατο παρελθόν τουλάχιστον. Λοιπόν, για πάμε να πούμε το διαγωνισμό.